Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για το Farming Simulator 22. Όπως είναι πλέον γνωστό, την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε την εκδήλωση της Giant, το Farm.com, που κράτησε 3 μέρες και εκεί μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για, για το καινούργιο παιχνίδι, για το Farming Simulator 22. Τις 2 πρώτες μέρες είδαμε διάφορα που αφορούσαν το seasonal cycles, τον κύκλο των εποχών, το production chains, την αλυσίδα παραγωγής, τον χάρτη τον αμερικάνικο, τον Elm Creek, και επίσης είδαμε και αρκετό gameplay, πως κάποια καινούργια μηχανήματα, τι χαρακτηριστικά καινούργια έχουν προσθέσει στο παιχνίδι, τι αλλαγές έχουν κάνει στα textures, στο terrain, στις υφές και στον ήχο του παιχνιδιού. Και την τρίτη μέρα και τελευταία που θα αφορά το σημερινό βίντεο, είδαμε ό,τι νέο έχουν προσθέσει που έχει να κάνει με τους καινούργιους καρπούς, τις ελιές, τα σταφύλια και το sorghum. Και επίσης είδαμε λίγα πραγματάκια για ένα καινούργιο mod, το build mod, που θα έρχεται παρέα με το landscape. Πάμε λοιπόν να δούμε παρέα το βίντεο που ακολουθεί και να σας πω και 2-3 πραγματάκια. Μην ξεχάσετε να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί θα έχω και ένα μικρό κλιπ από τον αυθεντικό και αναβαθμισμένο ήχο του Farming Simulator 22. Ξεκινάμε λοιπόν με το Building Mod, το καινούργιο mod που έχουν προσθέσει, που συμπεριλαμβάνει και το Landscape. Και όπως βλέπετε εδώ έχουμε Buildings, Production, Animals, Decoration και Landscape, και βλέπουμε ότι στο Landscape έχουμε 4 κατηγορίες. Έχουμε το Sculpting, τη διαμόρφωση του εδάφους δηλαδή. Να σηκώσουμε, να κατεβάσουμε, να κάνουμε πιο smooth, πιο ομαλό το έδαφος. Έχουμε το Painting, που μπορούμε να προσθέσουμε διάφορα υλικά στο έδαφος, όπως χαλίκι, χώμα, λάσπη και ό,τι άλλο βάλουν σε κάθε χάρτη. Στη συνέχεια έχουμε τα plants, που είναι η θάμνη αλλά και το γρασίδι. Βλέπετε εδώ το γρασίδι είναι πάρα πολύ πλουσιό. Και τέλος στο landscape έχουμε και τα δέντρα. Όπως βλέπετε βάζουμε δέντρα και διακοσμούμε την φάρμα. Στη συνέχεια έχουμε το decoration. Βλέπουμε έχουμε φράχτες, φώτα και others. Για την ώρα έχουμε βέβαια μόνο φράχτες. Μπορούμε να τους τραβήξουμε, να τους κάνουμε όσο μεγάλους θέλουμε. Και εδώ, και αν κάτι δεν μας αρέσει, απλά τα σβήνουμε, τα διαγράφουμε. Γενικά δεν μας δείξαν και πάρα πολλά πράγματα, σίγουρα δεν είναι έτοιμα ακόμα το landscape και το building mod. Σιγά σιγά τα βελτιώνουν, τα φτιάχνουν, έχουμε ακόμα 6 μήνες μέχρι να κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Το μόνο κακό είναι ότι δεν είδαμε undo κουμπί, να επαναφέρεις δηλαδή ένα βήμα πριν, κάτι που το ζητάνε όλοι από την Giant να το βάλει στο landscape. Τέλος πάντων, αυτά τα λίγα λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι καινούργιο έχουμε για τους καρπούς. Τους καινούργιους καρπούς που έχουν προσθέσει, sorghum, ελιές και σταφύλια. Να πω την αλήθεια, τα πιο πολλά πράγματα που μας δείξανε αφορούσαν τα σταφύλια. Ίσως οι ελιές, για τις ελιές να μην είναι όλα έτοιμα, αλλά ας ξεκινήσουμε με το sorghum. Το προσθέσανε γιατί είναι μια βασική τροφή και τη χρησιμοποιούν πολύ στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και γι' αυτό το ζητήσανε και θεωρήσανε σωστό να το βάλουν. Συμπεριφερόμαστε σε sorghum όπως σε τα δημητριακά, ή το δίνουμε στα ζώα για τροφή, ή το πουλάμε όπως είναι, ή εδώ στο Farming Simulator 22 το πάμε στο μήλο και το κάνουμε αλεύρι. Ούτε και τις ελιές μας δείξανε πολλά πράγματα, ίσως να μην είναι έτοιμη ακόμα. Σίγουρα θα χρησιμοποιούμε κάποια μηχανήματα που θα είναι, αν όχι ίδια, παρόμοια με αυτά που θα χρησιμοποιούμε στο αμπέλι για τα σταφύλια. Τέλος πάντων, και για τις ελιές λοιπόν μας δείξανε ένα μικρό καλλιεργητή, ένα μικρό cultivator και το τελικό αποτέλεσμα, κάποια μπουκάλια με λάδι που θα τα έχουμε όταν πάρουμε την παραγωγή από το εργοστάσιο. Για τα σταφύλια όμως είχαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε. Καταρχάς θα τα φυτεύουμε όπως βλέπετε, σαν να βάζουμε φράχτες. Λογικά θα είναι ο ίδιος τρόπος που θα φυτεύουμε και τις ελιές.
στη συνέχεια θέλουμε να καλλιεργήσουμε και θα χρησιμοποιούμε αυτό το μικρό καλλιεργητή, αυτό το μικρό cultivator για να χωράει ανάμεσα στις σειρές στον αμπελώνα. Θέλουμε να ρίξουμε λίπασμα και να προστατέψουμε το φυτό. Θα χρησιμοποιούμε πάλι αυτόν τον ειδικά διαμορφωμένο ψεκαστήρα. Για τη συγκομιδή θα χρησιμοποιούμε αυτό το harvester, το ειδικά διαμορφωμένο για αμπέλια της New Holland. Πρέπει βέβαια να είστε προσεκτικοί, γιατί το κάθε αμπέλι έχει collisions, δηλαδή θα τρακέρνετε πάνω, οπότε πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στην οδήγηση. Ωραίο εργαλείο είναι αυτό. Και τέλος, αφού τελειώσουμε τη συγκομιδή, δεν χρειάζεται να ξαναφυτέψουμε καινούργιο αμπέλι, απλά περνάμε πάλι με το ειδικά διαμορφωμένο εδώ μηχάνημα, τα κλαδεύουμε, καθαρίζουμε τα φύλλα τους και περιμένουμε την καινούργια παραγωγή. Τώρα, τα σταφύλια είτε τα πουλάμε ως έχουν, είτε τα αποξεραίνουμε, τα κάνουμε σταφίδες ή τα πουλάμε με διαφορετικό τρόπο, είτε τα πάμε στο εργοστάσιο και παίρνουμε χυμό από σταφύλι. Σίγουρα θα βγάλουν πάρα πολλά mod που θα μπορούμε να κάνουμε κρασί, θα φτιάξουν εινοποιία, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά μέχρι τότε θα περιμένουμε και βλέπουμε. Αυτά λοιπόν ήταν όλα τα νέα που είχαμε από τη Farm.com για το παιχνίδι. Ακολουθεί ένα μικρό κλιπ με τον αυθεντικό και αναβαθμισμένο ήχο του Farming Simulator 22. Να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε. Subscribe, καμπανάκι, να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Και τα λέμε σύντομα. Γεια σας.